Πάμε τώρα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να καλησπερίσουμε εκεί τον Υπουργό, τον κύριο Νότι Μηταράκη, και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί μια τέτοια μέρα δύσκολη είναι εδώ μαζί μας και συνεπής στο τηλεοπτικό του ραντεβού. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και στους δύο σας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θα πάμε στα της επικαιρότητας, πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν από τα δικά σας. Είχατε μία σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μάξιμου. Ήσταν παρόν εσείς, ήταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός και ήταν και δήμαρχοι από το Βόρειο Αιγαίο. Θα μας πείτε βέβαια τι συζητήσατε αφενός και αν πάνω στο τραπέζι αφετέρου υπάρχει και το σχέδιο για κλειστές δομές, κύριε Υπουργέ, σας στα νησιά. Το δέχονται πλέον οι κάτοικοι και οι τοπικές κοινωνίες. Καταρχήν ήταν μια εντελώς διαφορετική σύσκεψη από ό,τι είχε γίνει πριν 12 μήνες, όταν οι ροές ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και όταν τα νησιά είχαν φτάσει σε μια υπερσυμφόρηση. 12 μήνες μετά οι ροές έχουν μειωθεί κατά 90% στα νησιά μας, έχουν φύγει τα 2/3 των ετούντων άσυλων που βρισκόντουσαν εκεί, έχει αυξηθεί η ταχύτητα έκδοση αποφάσεων κατά 65% και πλέον στα νησιά μας δεν έχουμε τους πρόσφυγες που είχαμε πριν ένα χρόνο. Mm-hmm. Αντίθετα, προσβλέπουμε στην μείωση ακόμα περισσότερο των διαμενόντων τους επόμενους μήνες. Αυτό έχει αλλάξει εντελώς το κλίμα. Οι κάτοικοι βλέπουν πλέον ότι η κυβέρνηση με αποφασιστικότητα αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό. Και πλέον, ναι, οι κλειστές ελεγχόμενες δομές είναι στο τραπέζι. Στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο ήδη κατασκευάζονται και θα είναι έτοιμες από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο και στα τρία νησιά. Στη Μυτιλίνη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τη δημιουργία της νέας δομής και επίσης θα ξεκινήσουμε τους επόμενους μήνες. Το ίδιο και στη Χίο. Θεωρούμε ότι πλέον τα νησιά μας δεν θα ξαναβιώσουν ποτέ αυτά που βιώσαν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Οι ροές θα είναι περιορισμένες και οι διαμένοντες θα είναι πολύ λιγότεροι και για λιγότερο χρονικό διάστημα σε ασφαλείς δομές που θα προστατεύουν και τους ωφελούμενους και τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες. Η αλήθεια είναι ότι οι τοπικές κοινωνίες, αν γίνουν όλα αυτά, και κάποιοι θα έχουν και δουλειά. Άρα, καλώς το θέτε και στις τοπικές κοινωνίες, θα υπάρχει και ένα θετικό πρόσημο. Και να πούμε και κάτι, όχι επειδή είστε εδώ, και δεν ξέρω, Βασίλη, να συμφωνείς αυτό. Ο κύριος Μηταράκης εκλέγεται σε αυτές τις περιοχές. Έτσι, είναι δύσκολο δηλαδή. Mm. Αναλαμβάνει και το πολιτικό κόστος. Δεν είναι ότι εκλέγεται πάνω στη Θεσσαλονίκη και κατεβαίνει στα νησιά κάτω και τους λέει θα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Έχει και ένα πολιτικό κόστος. Και η αλήθεια είναι ότι είναι διαφορετικό το κλίμα με τις εικόνες που είχαμε δει και είχαν καταγράψει και οι κάμερες και οι συνάδελφοι 12 μήνες πριν με τώρα. Είναι το γεγονός αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουν καταλάβει και τοπικές κοινωνίες τι πραγματικά πρέπει να συμβεί, κύριε Υπουργέ, ή κερδίζουμε στο γεγονός ότι ήταν πολύ πιο χαμηλές οι ροές, είτε από θέμα ασφάλειας με αυτή την κυβέρνηση σε σχέση με την προηγούμενη, όπως λέτε εσείς, είτε λόγω κορονοϊού πλέον δεν έρχονται προς τα δω οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Καταρχήν είναι σημαντικό να πω ότι σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία έχουν δει πολύ μεγάλη αύξηση ροών το 2020. Η πανδημία δεν μείωσε τις ροές συνολικά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι αυτή που πλέον δεν βιώνει τις αυξημένες ροές χάρη στη δικιά μας αποφασιστική προστασία των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων, όπως αποδείξαμε γιατί και πριν 12 μήνες και στον Εύρο της Ανσιά. Μετανάστες, κύριε Υπουργέ, από άλλες περιοχές. Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Λέω στην Ιταλία, πάνε άλλοι μετανάστες από άλλες περιοχές. Είναι κυρίως οικονομική μετανάστες, είναι άλλο πράγμα εκεί. Κύριε Σκουριά, άμα δείτε τα τελευταία 10 χρόνια, η Ιταλία ήταν η κυρία πύλη εισόδου της Ευρώπης. Mm-hmm. Αυτό άλλαξε το 2015. Mm-hmm. Το 2015 η χώρα μας πήρε την πρωτοκαθεδρία των ροών, γίναμε η αγαπημένη διαδρομή των λαθροδιακινητών και πλέον από το 2020 πάψαμε να είμαστε αυτό. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να είμαστε η πύλη εισόδου της Ευρώπης, δεν θέλουμε να είμαστε αυτοί που επιλέγουν οι λαθροδιακινητές για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και αυτό το κάνουμε πλέον με αποφασιστικότητα και με τη συνεργασία της Frontex, με απόλυτο σεβασμό στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας έχει θαλάσσια και χερσαία σύνορα. Αλλά ο στόχος μας δεν ήταν μόνο η μείωση στα νησιά. Αυτές τις καταγγελίες που υπάρχουν για επαναπροωθήσεις κλπ. Και δέχεται κριτική και η Frontex. Έχετε απαντήσεις? Έχει ήδη η Frontex απαντήσεις, έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας η οποία προεδρεύεται από τη Γερμανία, η οποία εξέτασε όλες τις καταγγελίες και από ό,τι λέει το πόρισμα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Frontex ή η χώρα μας έχει παραβεί τους θεμελιώδες κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται δηλαδή, κύριε Υπουργέ, δεν έχει περαιτέρω έρευνα σε αυτό, λέτε? Και η Ελλάδα έχει διερευνήσει διάφορα περιστατικά. Η Ελλάδα φυλάττει τα σύνορά της. Mm-hmm. Ακολουθούμε μια πολιτική προστασίας των σύνορων, αλλά το κάνουμε αυτό στα πλαίσια mm-hmm. των δυνατοτήτων που έχουμε βάσει το διεθνές δίκαιο. Υπουργέ, δεν είναι παράνομο να προστατεύεις τα σύνορα. Υπουργέ, αυτό είναι συνταγματική σου υποχρέωση. Είναι εύστοχο, αλλά εγώ θέλω να κάνω ένα άλλο ερώτημα πάνω σε αυτό. Επαναπροωθήσεις γίνονται? Γιατί
τα προηγούμενα χρόνια, για τους προηγούμενους μήνες, συζητάγαμε αν γίνονται επαναπροωθήσεις. Γίνονται εν τέλει επαναπροωθήσεις? Επαναπροωθήσεις δεν γίνονται. Αυτό που γίνεται είναι ότι το λιμενικό, το πολεμικό ναυτικό, η αστυνομία, ο στρατός προστατεύουν τα σύνορά μας και δεν επιτρέπουμε την παράτυπη είσοδο στα. Ίσως δεν το ξέφρασα εγώ σωστά. Αυτοί που περνάνε από όλες τις επιτροπές και μπορούμε να τους επιστρέψουμε πίσω, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, επιστρέφεται αυτός ο κόσμος προς τα πίσω ή είναι μόνο στα λόγια και στα χαρτιά? Από τον Ιούνιο του 2020 μέχρι σήμερα έχουν φύγει από τη χώρα μας περισσότεροι από όσοι έρχονται. Για πρώτη φορά έχουμε θετικό ισοζύγιο. Μάλιστα. Το 2020 φύγανε είτε με απελάσεις, είτε με οικειοθελείς επιστροφές, είτε με μετεγκαταστάσεις σε άλλα κράτη, 11.500 άτομα. Αυτό δείχνει πλέον ότι υπάρχει μια ισορροπία. Και γι' αυτό έχουμε μειώσει κατά 30.000 αυτούς που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας της χώρας μας. Μάλιστα. Η αποσυμφόρηση πλέον δεν γίνεται μόνο στα νησιά. Κλείσαμε 57 δομές στην υπηρετική Ελλάδα μέσα στο 2020. Την προηγούμενη εβδομάδα κλείσαμε τη δομή Γρεβενών. Προχτές κλείσαμε τη δομή στη Σπάρτη. Μπαίνουμε σε μια λογική πλέον να κλείσουμε δομές και αυτές που μένουν ενισχύουμε τα μέτρα ασφαλείας και τις μετατρέπουμε σε κλειστές και ελεγχόμενες. Με αυτή στον Εύρο τι θα γίνει, κύριε Μηταράκη? Ανακοινώσαμε τα Υπουργεία Μετανάστευσης, Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Αμήνης ένα σχεδιασμό για την αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής. Δεν θα αυξηθεί η χωρητικότητα στο κέντρο καταγραφής και ταυτοποίησης. Θα υπάρξει μια λελογισμένη ενίσχυση χωρητικότητας μόνο στην κλειστή δομή που διαχειρίζεται η ελληνική αστυνομία. Νομίζω είναι μια λύση η οποία αντιμετωπίζει και τα θέματα ασφάλειας με απόλυτο σεβασμό και στις αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, αλλά κυρίως προστατεύοντας τον Εύρο από οποιοδήποτε επίπτωση μπορεί να έχει από το μεταναστευτικό. Λοιπόν, αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, στον Εύρο και στα νησιά, ο στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε τις ροές. Ο στόχος μας είναι να μην έχουμε ροές. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο, Βασίλη. Πρέπει να πάμε λίγο τώρα και στα πιο πολιτικά. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί ένα θέμα της επικαιρότητας και είναι μεγάλο. Με αυτό το θέμα με τα ανήλικα προσφυγόπουλα και με την. Έχετε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Έχετε κάνει κάποια έρευνα, έχετε δει κάτι, τι συμβαίνει? Και υπάρχουν ανήλικα προσφυγόπουλα στη χώρα που μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα? Και το δένεις με την υπόθεση Λιγνάδη? Ναι, το καταλάβουν οι τηλεθεατές, το λέω, γιατί εμείς είμαστε μοιημένοι σε αυτό που ρωτάς. Αν υπάρχει κάποια έρευνα από την πλευρά σας. Η έρευνα γίνεται από την εισαγγελία. Η αρμόδια ειδική γραμματέας, η κυρία Γαπηδάκη, παρουσιάστηκε στην εισαγγελία, κατέθεσε ό,τι γνώριζε και ζήτησε να υπάρξει έρευνα. Από ό,τι φαίνεται, τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί στον τύπο είναι για την περίοδο 2017-2018. Δεν αφορούν τη σημερινή περίοδο. Δεν αφορούν τη σημερινή. Τότε είχαν γίνει, αν θυμάμαι καλά από το ρεπορτάζ, είχαν γίνει και τότε καταγγελίες και είχαν γίνει έρευνες. Γίνεται έρευνα για την έρευνα που είχε γίνει τότε? Αν γίνεται από τις εισαγγελικές αρχές. Εμείς δεν έχουμε ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου. Ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο φαινόμενο. Λοιπόν, Υπουργέ, δεν ξέρω αν ολοκληρώσετε πάνω στο πρώτο σωμασίλιο. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, Υπουργέ, πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Πάμε, επειδή έχετε αναλάβει δύσκολο χαρτοφυλάκι, να κάνουμε και εμείς κάποιες ερωτήσεις που κάποιοι συνάδελφοι, να το πω εγώ αυτό, απέφευγαν το προηγούμενο διάστημα. Υπόθεση Κουφοντίνα. Πάμε λίγο εκεί. Και σήμερα, εγώ ερχόμενος στο κανάλι και μαζί και ο Βασίλης Σκουρής, πάλι είχε διαδηλωτές στην πλατεία Συντάγματος για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, σηκώνει κατά πολύ αυτό το θέμα και αυτό που υποστηρίζουν έχει να κάνει με μία ανθρώπινη ζωή. Δεν παραγράφουν το τι έχει κάνει ο τρομοκράτης Κουφοντίνας, κάνουν λόγο για μία ανθρώπινη ζωή. Μήπως το τραβάει το σκηνή η κυβέρνηση όταν λέει ότι το κράτος δεν εκβιάζεται και θα πάμε με το γράμμα του νόμου? Μήπως θα μπορούσαμε να πάμε και με το πνεύμα του νόμου? Βάζω εγώ ένα ερώτημα. Καταρχήν, ο κύριος Κουφοντίνας είναι ένας καταδικασμένος δολοφόνος. Και αυτό είναι το βασικό που πρέπει να θυμόμαστε, και τα νέα τα παιδιά τα οποία καμιά φορά παρασύρονται και βγαίνουν στο δρόμο δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι αυτός ο άνθρωπος επέλεξε και πήρε ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων. Από εκεί και πέρα η πολιτεία, όπως λένε και σωστά λένε, δεν εκδικείται. Ο κύριος Κουφοντίνας έχει την πλήρη πρόσβαση στα νομικά εργαλεία που έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης ο οποίος έχει καταδικαστεί. Αν θεωρεί ότι υπάρχει μια πράξη της διοίκησης η οποία προσβάλλει τα νομικά δικαιώματά του, ο τρόπος να διαμαρτυρηθείς είναι μέσω της δικαστικής οδού. Και κανείς δεν έχει εμποδίσει τον κύριο Κουφοντίνα να πάει στη δικαστική οδό. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται
η δικαστική οδός ούτε η εκτελεστική εξουσία να επηρεάζονται από την επιλογή ενός ανθρώπου να κάνει κακό στον εαυτό του. Και νομίζω όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται για την προστασία της ανθρώπινης ζωής να ενώσουν τις φωνές τους και να κάνουν μια έκκληση στον κύριο Κουφοντίνα να αποδεχθεί και τροφή και υγρά και την πλήρη ιατρική κάλυψη που η ελληνική πολιτεία φυσικά και του παρέχει και από εκεί και πέρα να πάει στη δικαστική οδό αν θεωρεί ότι κάπου αδικείται. Σε διαφορετική περίπτωση, κύριε Μεταράκη, πεθαίνει. Είναι ευθύνη από εκεί και πέρα της δικαιοσύνης. Έχουν ήδη δοθεί εισαγγελικές παραγγελίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής του. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζοντας μια απεργία πείνας, καταλαβαίνω ότι μόνο με ορό δεν γίνεται, πεθαίνει. Κάποια στιγμή δεν γίνεται διαφορετικά. Λέω πεθαίνει, αφήνεται. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα και πριν ότι πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κόπτονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την προστασία της ζωής να ενώσουν τη φωνή τους και να ζητήσουν από τον κύριο Κουφοντίνα. Αλλά είναι άλλο το ερώτημά μου. Λέω, διαφορετικά πεθαίνει. Η πολιτεία, τη μόνη επιλογή που μπορεί να κάνει είναι να βοηθήσει την παροχή των απαραίτητων συστατικών για την επιβίωση. Και αυτό το έχει κάνει η εισαγγελική παραγγελία. Εκεί είναι το όριο της πολιτείας. Η οικογένεια και ο ίδιος λέει ότι αυτό είναι βασανιστήριο και δεν πρόκειται να το κάνει. Αυτό ρωτάω. Πεθαίνει αυτό μετά. Λοιπόν, κύριε Σκουρή, είναι το όριο της πολιτείας. Από εκεί και πέρα Παρακαλώ. Η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Βέβαια, είναι απευταίο οποιαδήποτε επιπλοκή της υγείας του και γι' αυτό έχει την ευθύνη και ο ίδιος και οι οικοί του να τον προτρέψουν να προστατεύσει τον εαυτό του. Μάλιστα, κατανοητό. Είναι σαφές αντιθέσεις. Δεν χρησιμοποιείτε τη λέξη, αλλά το φωτογραφίζετε. Σε αυτό το επίπεδο, να σας ρωτήσω για το εξής. Το 2006, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, λογικά ήσασταν βουλευτής. Το 2006 δεν ήταν, το 2016 ήταν. Ήσασταν, ναι, το 2006 ήμουν τραπεζικό στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο ήταν. Οπότε, ήρθε επί Σαμαρά ο Μεταράκης. Στην Ελλάδα, ναι. Ήμουν Έλληνας του εξωτερικού την περίοδο που αναφέρεστε. Ελπίζω, πιθανό να μην γνωρίζω αν κάτι αναφέρεται στην επικαιρότητα τότε των ημερών. Θα την κάνω και θα μου πείτε. Παρακαλώ. Η τότε κυβέρνηση Καραμαλή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με υπουργό δικαιοσύνης τον Αναστάσιο Παπαλιγούρα, σε μια αντίστοιχη απεργία πείνας στις φυλακές Κορυδαλού του Κουφοντίνα, ώστε να προαυλίζονται οι κρατούμενοι της 17 Νοέμβρη, σε κάποιο σημείο είπε ότι ναι, να προαυλίζεται ο καθένας κατά μόνος. Αυτό ήταν, πώς θα το πω, υπέκυψε σε εκβιασμό, κατά τη γνώμη σας? Επιτρέψτε μου να μην σχολιάσω μια υπόθεση που δεν γνωρίζω, γιατί στηρίζομαι μόνο στην εκφώνηση της ερώτησης από εσάς. Εντάξει, γνωρίζετε, σεβαστό απολύτως. Είναι σεβαστό και ήταν στο Λονδίνο, 2006. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα και στο σήμερα. Και τι εννοώ. Υπουργέ, κακά τα ψέματα, όλη η χώρα είναι lockdown στο lockdown. Και σήμερα είχαμε και νέα αυστηρά μέτρα. Και αντιλαμβάνεστε, επειδή ξέρετε καλά οικονομικά, ότι όλο αυτό βέβαια είναι προτεραιότητα η ανθρώπινη υγεία και η ανθρώπινη ζωή και η προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν το συζητάμε, το έχετε ξεκαθαρίσει. Απ' την άλλη όμως, φαίνεται ότι στενεύουν και τα οικονομικά περιθώρια. Και είναι διπλό το ερώτημα. Από τη μία, μήπως έχει γίνει κάτι λάθος σε σχέση με το lockdown, γιατί το μήνυμα είναι κάντε μια υπομονή 2 εβδομάδες, κάντε υπομονή 2 μήνες, τους επόμενους 2 δηλαδή, και βγαίνουμε στο ξέφωτο. Και από την άλλη όμως υπάρχει μια υψηλή προσδοκία και μια έτσι βιαιότητα εντός αγωγικών το να ανοίξει και η αγορά, γιατί η οικονομία στενάζει, δεν έχει άλλα περιθώρια. Είναι αυτονόητο ότι έχει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις η πανδημία και στη χώρα μας και σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι μια ελληνική κρίση και βλέπετε πως όλες οι χώρες του κόσμου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη συνύπαρξη 2 στόχων, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία της πραγματικής οικονομίας. Το lockdown στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε στο βαθμό που όλοι θέλαμε και νομίζω ότι όλοι μας, καθώς γυρνάμε σπίτι από τη δουλειά, βλέπαμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν είχε μείνει σπίτι στο βαθμό που έπρεπε. Δυστυχώς αυτό οδήγησε σε μια αύξηση των κρουσμάτων που φτάνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο μεγενθήθηκε πάρα πολύ το τελευταίο 12 μήνο. Δεν είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας οι μονάδες ΜΕΘ που είχαμε πριν 12 μήνες. Είναι σχεδόν οι διπλάσεις αυτές που έχουμε σήμερα. Άρα ανταπεξήλθαμε σε αυτή τη δυσκολία, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Και νομίζω όμως ότι φτάνουμε και στο τέλος μιας δύσκολης διαδρομής, καθώς τα εμβόλια φτάνουν στο 1 εκατομμύριο. Πλέον μπορούμε να ευελπιστούμε με αποδείξεις ότι δεν θα συνεχίσει αυτή η πανδημία για πολύ ακόμα. Είμαστε στην πιο δύσκολη στιγμή που παρατείνεται και ενισχύεται έναν lockdown λόγω κρουσμάτων, τη στιγμή που πολλαπλασιάζονται οι εμβολιασμοί, και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία
ότι το καλοκαίρι θα είναι πιο φυσιολογικό και για την ελληνική οικονομία, αλλά και για εμάς ως ανθρώπους οι οποίοι έχουμε πιεστεί πάρα πολύ όλοι μας. Είναι μεγάλες οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των Ελλήνων, πέρα από την οικονομική επίπτωση που σωστά αναφέρετε, mm-hmm. από τόσους μήνες περιορισμού της κοινωνικής μας ζωής. Θέλω να ελπίζω, αλλά και να βλέπω ότι φτάνουμε στο τέλος αυτής της δύσκολης διαδρομής. Και αυτό μας κρατάει τις αντοχές μας σε αυτές τις δύσκολες εβδομάδες που θα ακολουθήσουν. Κύριε Υπουργέ, να πω κάτι με όλο το σεβασμό. Αν γυρίσουμε πίσω, θα δούμε δεκάδες δηλώσεις παρόμοιες, αν με ενδιαφέρουν περίπου, στις 7 Νοέμβρη, όταν ξεκινούσε αυτό το lockdown. Και του ίδιου του Πρωθυπουργού και Υπουργών κλπ. Πήγαμε για 3 εβδομάδες, μετά γίνανε 4, μετά πήγε ο Σεπτέμβρης, ο Δεκέμβρης. Το Δεκέμβρη μετά κάναμε ένα σκληρό lockdown καθολικό μιας εβδομάδος για να βγούμε. Μετά ξαναπήγαμε σε αυτό που λέμε στα χαρτιά. Μετά το κάναμε αυστηρό. Μετά παίρνουμε άλλα μέτρα. Και κάθε φορά λέγεται αυτό. 2 εβδομάδες υπομονή ακόμα, ρε παιδιά. 2 εβδομάδες υπομονή βγαίνουμε. Θέλω να πω, μήπως είναι τίποτα βαθύτερο, μήπως είναι κάποιο βαθύτερο αίτιο από το ότι ο κόσμος δεν τις εφαρμόζει. Γιατί ο κόσμος δεν τις εφαρμόζει, είναι μια διαπίστωση. Το ερώτημα είναι, γιατί ο κόσμος, για παράδειγμα, δεν το εφαρμόζει. Δεν κατορθώνεται να τον πείσετε, δεν γίνεται αστυνόμευση. Υπάρχει κάποια αιτία, κάτι πρέπει να υπάρχει σε αυτό. Υπάρχει καταρχήν, κύριε Σκουρή, μια ανθρώπινη κόπωση. Και να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό. Και νομίζω όλοι το αναγνωρίζουμε, την κόπωση που έχει επέλθει. Και βέβαια στους τελευταίους 12 μήνες έχουμε περάσει πολλές φάσεις. Έχουμε περάσει φάσεις περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας. Περάσαμε ένα πολύ πιο φυσιολογικό καλοκαίρι. Μετά ξαναείδαμε περιορισμούς. Μετά υπήρχαν κάποια χαλάρωση. Αυτή η πολιτική είναι μια πολιτική η οποία είναι ρεαλιστική. Δηλαδή, αναλόγως των επιπτώσεων της πολιτικής στα κρούσματα, όπου υπάρχει δυνατότητα χαλαρώσαμε μέτρα, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω της αύξησης των κρούσματων λαμβάνονται αυτά τα δύσκολα μέτρα. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από τον Νοέμβριο. Πλέον μιλάμε ότι έχουν γίνει 1 εκατομμύριο εμβολιασμοί. Το 4ο εμβόλιο της Johnson & Johnson στις 11 Μαρτίου εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Φαρμάκων. Έχουμε πλέον 4 εμβόλια. Η παραγωγή τους πολλαπλασιάζεται καθώς τα πρώτα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Πλέον έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στις πιο παραγωγικές ηλικίες στον εμβολιασμό. Αυτό μας δίνει πλέον μια πολύ μεγάλη ειδοποιώ διαφορά στην εκτίμηση ότι φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής από ότι στο παράδειγμα που εσείς αναφερθήκατε σωστά του Νοεμβρίου, όπου δεν είχαν αρχίσει εμβολιασμοί. Εγώ θα πάρω εμβολιασμοί, μισό λεπτό, ναι. Από τις δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού χτες, οι άνω, οι ευαίσθητες ηλικίες θα έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο μήνυμα, φαντάζομαι. Σημαίνει ότι το καλοκαίρι θα έχουμε ακόμα πολύ σοβαρά προβλήματα και δεν ξέρω ποιες είναι οι εκτιμήσεις της κυβέρνησης για τον τουρισμό. Οι εκτιμήσεις είναι ότι ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει εμβολιαστεί. Αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός θα μπορέσει να λειτουργήσει με κάποια μορφή. Φυσικά όχι με την πλήρη λειτουργία του 2019. Είστε ειλικρινείς πάντως που το λέτε αυτό. Γιατί κάποιοι λένε θα πάνε όπως ήμασταν και το 19 και το 18. Το θέτε ως πρέπει, ναι. Θα υπάρχουν περιορισμοί. Δεν θα ανοίξουν τα πάντα όπως ήταν το 19. Όπως και το καλοκαίρι του 20 λειτουργήσε και ευτυχώς που λειτουργήσε ο τουρισμός. Ευτυχώς που μπορέσαμε και ανοίξαμε το 2020 και υπήρξε μια οικονομική δραστηριότητα περιορισμένη μεν σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αλλά ανοίξαμε. Είναι σίγουρο ότι το 2021 θα είμαστε καλύτερα από το 20 το καλοκαίρι. Γιατί τα εμβόλια δεν είναι μόνο τα ελληνικά που παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, που λέτε μέχρι το Μάιο θα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό ολοκλήρωσης των εμβολιασμών, αλλά και τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες μεγάλες δυτικές οικονομίες, οι οποίες είναι. Με εξαίρεση την Βρετανία και το Ισραήλ, περίπου τα ίδια συμβαίνουν. Άντε και τη Σερβία και κάποιες άλλες χώρες. Και γι' αυτό και είναι και πολύ σημαντική και η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για να υπάρξει πλέον μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση εμβολιασμών, η οποία θα διευκολύνει τη μετακίνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή η μετακίνηση στην Ευρώπη, έχω κάνει 2 ταξίδια μέσα στο 2021 για επαγγελματικούς λόγους. Τα πολλαπλά τεστ και η βαριά διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουμε για να μετακινηθούμε μέσα στην Ευρώπη, αν ήταν για ταξίδι αναψυχής, δεν θα το έκανε. Υπουργέ, εγώ ακούω το καλό σενάριο αυτό που περιγράφετε εσείς. Και καλώς το περιγράφετε, το πιστεύετε και το στοιχειοθετείτε. Οικονομικά θα ανακάμψουμε, το λέω αυτό. Γιατί τώρα είστε ένας άνθρωπος, ίσως στο Υπουργείο Μετανάστευσης και προσπαθείτε να φέρετε σε πέρα στο χαρτοφυλάκι όσες και καλά κάνετε. Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος που ξέρει οικονομικά. Πώς θα γυρίσει όλο αυτό το παιχνίδι? Και όταν το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών αποδέχεται ότι θα υπάρχει διψήφιο για την ύφεση,
όταν αποδέχεται ότι τα έσοδα έχουν πεταχτεί κατά πολύ έξω, όταν ζητάει με τα πιο επίσημα χείλη ο ίδιος ο υπουργός, ο ίδιος ο αναπληρωτής, όλο το οικονομικό επιτελείο και λέει είμαστε σε κομβικό σημείο, πρέπει να ανοίξουμε, αφού καταφέρουμε να ανοίξουμε, να δουλέψει πρώτα η αγορά, πρώτα το λιανεμπόριο που δίνει, που κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο μόνο στο κράτος, πέρα από τα χρήματα που χάνει ο ιδιωτικός τομέας και με ό,τι αυτό σημαίνει. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να γυρίσει το κλίμα στην οικονομία? Πώς θα γίνει αυτό? Καταρχήν να πούμε κάτι για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Να το πούμε. Το γεγονός ότι ακολούθησε από την πρώτη μέρα μια λελογισμένη ισορροπία παροχών και διατήρηση ταμιακών διαθεσίμων επιβεβαιώνεται και επιβραβεύεται στην πράξη. Γιατί υπήρξαν κάποιες φωνές ανεύθυνες στις αρχές της πανδημίας, οι οποίες προτάξανε πολλαπλά επιδοματική πολιτική, η οποία θα είχε εξαντλήσει την οικονομική μας δυνατότητα και θα μας έφερε σε μια δύσκολη στιγμή τώρα το Μάρτιο του 2021. Αυτή η ισορροπία εξακολουθεί να υπάρχει. Τα ταμιακά διαθέσιμα επηρεάζονται, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν. Και αυτό μας δίνει τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να καλύψουμε με πίεση, με δυσκολίες. Και νομίζω είναι πολύ ανοιχτή και υπάρχει αντίλογος, ξέρετε, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε ότι υπάρχει αντίλογος. Γιατί λέτε υπάρχουν τα ταμιακά διαθέσιμα, υπάρχει μια ύφεση η οποία είναι θεριώδη στην προηγούμενη χρονιά. Είναι μια ύφεση 12% περίπου υπολογίζεται. Και όλοι αυτοί με θεσμικούς ρόλους, ακόμα και το οικονομικό επιτελείο, που έλεγε ότι θα έχουμε μια ύφεση 4%, 6% εξ αρχής. Διψήφιο. Μηδέν, έλεγα. Τέτοια εποχή πέρυσι, θυμάσαι, η πρώτη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος έλεγε 0% την μέρα που έδωσε. Λοιπόν, δεν το θυμάμαι. Μέχρι το ότι φέτος θα έχουμε μια ανάπτυξη τύπου V, όσοι δηλαδή ύφεση είχαμε πέρυσι, θα έχουμε τόση ανάπτυξη φέτος. Δεν δείχνει ότι είμαστε μέσα σε προβλέψεις οτιδήποτε. Και ότι μετά την Ισπανία είμαστε η μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν είμαστε μια χώρα η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εξαγωγή υπηρεσιών μέσω του τουρισμού. Άρα επηρεάζεται πάρα πολύ από το κλίμα της πανδημίας. Συμφωνία, είναι βέβαια μια ιδιόμορφη εποχή. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι γίνανε λάθη, γιατί δεν υπολογίζονταν ούτε καν αυτά. Κοιτάξτε, κύριε Σκουρή, να είμαστε ειλικρινείς εδώ. Ναι, είμαστε. Είμαστε μια εποχή που οι οικονομολόγοι, ναι, για να προβλέψουν την οικονομία πρέπει να είναι επιδημιολόγοι. Το κρίσιμο είναι κανείς να προβλέψει πότε θα μπορέσει χρονικά να ανοίξει η οικονομία. Αυτό άμα μας ολίσετε θα πάρουμε την ερώτηση ενός εκατομμυρίου, γιατί κάθε δύο εβδομάδες ακόμα ανοίγει. Ακριβώς όμως, κύριε Σιαδήμα, αυτό όμως δίνει και ένα, πρέπει να μας δείχνει και τη δυσκολία των εκτιμήσεων. Γιατί οι εκτιμήσεις δεν είναι αυτή τη στιγμή οικονομικά μοντέλα, όπως είναι ιστορικά. Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Είναι οικονομικά μοντέλα, είναι επιδημιολογικά. Το τύπου βέβαια ανάπτυξη δεν υπήρχε πουθενά. Ήταν περίπου δικιά μας ενέργεια. Βασιλή, πάντως, είναι εδώ ο Μηταράκης. Ναι. Το λέω εγώ. Είναι σε δύσκολο χαρτοφυλάκιο, έτσι. Σε δύσκολο ο Μηταράκης. Φαντάζομαι θα θέλει να είναι εκεί παρά να είναι στο οικονομικό επιτελείο αυτή την ώρα που ξέρει καλά οικονομικά. Θα σας πω. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ που είμαι, κύριε Σιδήμα. Θα σας πω πάντως. Το τύπου V δικαιολογείται απολύτως. Πρώτον, γιατί η ύφεση δεν ήταν μια δομική ύφεση, αλλά ήταν μια ύφεση η οποία δημιουργήθηκε από εξωγενή παράγοντα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πακέτο στήριξης όλων των δυτικών οικονομιών, το οποίο θα μπει σε εφαρμογή, και υπάρχει και πολλή κατανάλωση η οποία έχει περιοριστεί τεχνητά από την πανδημία. Άρα η λογική της ανάκαψης τύπου V δικαιολογείται απολύτως από την πραγματικότητα των οικονομικών δεδομένων. Αυτό που είναι το ερώτημα είναι ο χρόνος. Ο χρόνος θα εξαρτηθεί από τα εμβόλια. Τα εμβόλια, από ό,τι φαίνεται πλέον, έχουν μπει σε μια ομαλότητα και ακούμε και τα σχόλια των ανθρώπων οι οποίοι εμβολιάζονται στην Ελλάδα, οι οποίοι τονίζουν πόσο οργανωμένο είναι το ελληνικό κράτος με την άλλη συνταγογράφηση, στις ψηφιακές πλατφόρμες, τη λειτουργία των μεγάλων εμβολιαστικών κέντρων. Άρα ως χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κερδίσει το στίχημα της εφαρμογής του εμβολιασμού, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο στίχημα αν λάβετε υπόψη το περιορισμένο χρονικό διάστημα και τον όγκο των εμβολίων. Άρα η λογική της ανάκαμψης V, ναι, ισχύει. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι από το καλοκαίρι. Από την επόμενη φορά που θα έρθετε. Από το βίντεο θα το κρατήσουμε, κύριε Μηταράκη. Τις πιο επόμενες φορές που θα έρθετε με το καλό. Λοιπόν, εγώ βάζω στοίχημα το πτυχίο μου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Την ταυτότητα. Στοίχημα την ταυτότητα της Ασία. Λοιπόν, γι' αυτό. Εγώ χαμογελάω γιατί απάντησε σε όλα, έτσι. Ναι.
Δεν υπέφυγε. Το λοιπόν, θα του κάνω μια τελευταία ερώτηση. Και ειδικά όταν λεπτού, έχω καλούς συνομιλητές σαν εσάς τους δύο. Το ενός λεπτού. Μας τιμάει και εμάς. Λοιπόν. Κύριε Μηταράκη, μια ερώτηση του ενός λεπτού. Όχι του ενός εκατομμυρίου, δεν πώς το θέτει, έτσι. Γιατί έβαλα πριν το εκατομμυρίο εγώ. Της απάντησης του ενός λεπτού με περίπου με ένα ναι και με ένα όχι. Εκτιμάτε ότι οι ροές, αν δεν λυθεί το Συριακό, θα επανέλθουν το καλοκαίρι? Δεν λέω ότι θα φυλάξουμε εμείς τα σύνορα, λέω οι ροές. Αν δεν λυθεί το Συριακό, θα επανέλθουν το καλοκαίρι. Δεν λέω θα φυλάξουμε εμείς ή όχι τα σύνορα, λέω άλλο. Καταρχήν, οι ροές πλέον δεν είναι από τη Συρία. Δεν είναι η Συρία αυτή που μας επηρεάζει. Οι κύριες χώρες που είχαμε αφήξεις το 2021 ήταν η Σομαλία, ναι, το οποίο έχουμε καταγγείλει την Τουρκία για το γεγονός ότι οι Σομαλοί ταξιδεύουν με εύκολη βίζα στην Τουρκία. Χρόνια και το Αφγανιστάν. Αλλά δεν με ρωτάω αυτό. Ρωτάω αν εκτιμάτε ότι αν δεν λυθεί το Συριακό θα έχουμε ροές ή όχι. Μόνο αυτό. Το ότι μπορεί να δεχτούμε πίεση είναι πιθανό, αλλά από εκεί και πέρα ξέρουμε πλέον πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Είναι καλός. Λοιπόν, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλά κουράγια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε μία σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε σε ένα-δύο λεπτά. Θα συνεχίσουμε την πολιτική συζήτηση σε πιο άλλους διαφορετικούς τόνους. Βασίλης Πανάκης, Γιάννης Αμανατίδης, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, σε πολύ λίγο και μετά ο καθηγητής Αρηγιάννης, ο οποίος τα έλεγε με τον Τζανάκη. Θυμάσαι, άκουγε στο Μάρτιο εσύ. Για 2.500 κρούσματα και δεν το πίστευες, το θυμάσαι? Εγώ το άκουγα. Όχι, τα λέγε ο Τζανάκης. Αφού μου λέγανε ότι γίνεται, ποιο να μπορώ να το πιστεύω. Να πω κάτι όμως. Αυτοί οι επιδημιολόγοι που βγαίναν και έλεγε βγαίνουμε, δεν υπάρχει τίποτα, ανοίγουμε, κάνουνε. Όχι, ήταν ήδη οι επιδημιολόγοι που λέγανε. Πρέπει αυτοί που λέγανε τα αντίθετα από αυτά που λέγανε εδώ οι κύριοι που ανέφερες πριν. Νομίζω πρέπει να δώσω και μια. Και αυτή μια εξήγηση στον ελληνικό λαό. Θα σου πούνε ότι εμείς δεν κάνουμε μοντέλα. Τι δεν κάνω μοντέλα. Μαθηματικά. Δεν κάνω τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Λοιπόν, πάμε εδώ επί του επιστηρίου σε ένα-δύο λεπτά.